ανακαινισμένος με 25 νέες δεξαμενές που υπόσχονται ανεπανάληπτες εμπειρίες στο βυθό της Μεσογείου, ο θαλασσόκοσμος αναμένεται να λειτουργήσει και πάλι από τα μέσα Μαρτίου. Το ανανεωμένο ενιδρίο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και χώρους στους οποίους οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν πώς γίνεται η αναπαραγωγή του πλανκτόν και ειδικές δεξαμενές για τα μικρά παιδιά, προκειμένου να εξοικειωθούν με το θαλάσσιο περιβάλλον. Σπάνια είδη ψαριών και θαλάσσιοι οργανισμοί από τροπικές περιοχές και ωκεάνια οικοσυστήματα. Ταξίδι στην Άβυσσο της Μεσογείου. Προστατευόμενα είδη που φιλοξενούνται και αναπαράγονται στο θαλασσό κόσμο. Το ενιδρίο ανανεώνεται και επεκτείνεται με 25 ακόμη δεξαμενές, ενώ αναμένεται να είναι στη διάθεση του κοινού στα μέσα Μαρτίου. Ο 32 δεξαμενές γίνονται 57. Οι νέες δεξαμενές έχουν το ενδιαφέρον ότι ζουμάρουμε, αν μπούμε στη Μεσόγειο, σε ορισμένες βιοκοινωνίες που είναι δύσκολο να τις δει ένας οποιοδήποτε στη θάλασσα, όπως η βιοκοινωνία των φυτοπλακτονικών οργανισμών, όπως η αρχή της ζωής με το μεροπλακτόν ή ο κύκλος της ζωής με τον κύκλο της μέδουσας, είτε οργανισμούς όπως είναι σπάνιο, όπως είναι το λαγοκέφαλος. 210 είδη ψαριών, συνολικά 2.000 οργανισμοί που πολύ σύντομα θα εμπλουτιστούν και θα αποτελούν για μικρούς και μεγάλους μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Βλέπετε τον Νταβρό Καχαρία, ο οποίος από ό,τι βλέπετε έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και είναι και αυτός σε αναμονή του ανοίγματος, διότι ήδη με την φασαρία και με την αναμπομπούλα της επέκτασης είναι με στρες και ήδη έχουν προβλήματα, δεν έχουν τη συμπεριφορά την νορμάλ, την κανονική. Στο μεγαλύτερο κέντρο έρευνας, τεχνολογίας και αναψυχής στη Μεσόγειο, κατά την ανακαίνιση θα δημιουργηθούν και νέες μονάδες για την παρακολούθηση νέων θαλάσσιων οργανισμών.